Διπλωματική απάντηση έδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Διονύσης Μιλωνάς όταν ρωτήθηκε για το αν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος. Ο ίδιος τόνισε πως αυτή η απόφαση θα ληφθεί με τους συνεργάτες του. Στις μέρες μας θα ήταν πραγματικά τρελό για όποιον βγει μόνος και να λέει «Είμαι εδώ, ψηφίστε με να σας σώσω». Έτσι. Θα αυτός ο άνθρωπος ή αυτή η κυρία ή ο άντρας ή οποιοδήποτε θα ήταν εκτός πραγματικότητας. Από σωτήρες η Ελλάδα και η περιφέρειά μας και η Ζάκυνθος έχει χορτάσει. Υπάρχουν άνθρωποι, αυτό που έλεγα προηγουμένως κύριε Τετράδη, που πραγματικά θέλουν να προσφέρουν γιατί έτσι τους αρέσει. Ή έτσι έχουν συνηθίσει ή έτσι έχουν δει τα πράγματα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που το έχουν δει επάγγελμα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θεωρούν ότι είναι οι μοναδικοί. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που λένε ότι κληρονομικό δικαίωμα πρέπει να συνεχίζεται αυτή η παράδοση. Και μια σειρά από άλλες κατηγορίες ανθρώπων που σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται και ψυχανάλυση για να καταλάβεις τι σκέφτεται, πού το πάει ο καθένας από εμάς. Ότι υπάρχει αυτή η εμπλοκή μου με την πολιτική, με την ευρεία ή στενή έννοια τα τελευταία πολλά χρόνια στη Ζάκυνθο είναι γεγονός. Ότι υπάρχει η διάθεση, η μούρλια σε εισαγωγικά. Γιατί από ό,τι θυμίζω εκεί στρα πραγματικά είναι και λίγο. Και δεν σε πιστεύει και ο κόσμος εύκολα. Και έχει και δίκιο. Γιατί είναι υποψιασμένος δικαιολογημένα. Αν έλεγα από μόνο μου σήμερα ή χθες ότι ναι, θα κατέβω για δήμαρχος, για περιφέρεια, για εκείνο, για τ' άλλο, δεν θα έλεγε τίποτα. Ούτε σε μένα, ούτε για μένα, ούτε για τους Ζακυνθινούς. Εάν και εφόσον δεν συναποφασίσουμε ότι υπάρχει η διάθεση, υπάρχει. Για πού θα δούμε. Εάν δεν συναποφασίσουμε αυτοί οι πέντε που είμαστε παρέα χρόνια, εάν θα πρέπει να εκτεθούμε για άλλη μια φορά προκειμένου να συμβάλλουμε σε ένα περιφερειακό συνδυασμό ή σε ένα δημοτικό, δεν πρόκειται να κάνω κίνηση καμία.